Άγωνος κατέστου διαγωνισμός για την απάμωση του αλιευτικού καταφυγίου στο Καστρί, με τους επαγγελματίες ψαράδες να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς παραμένουν εγκλωβισμένα τα αλιευτικά σκάφη τους λόγω της μεγάλης ποσότητας σάμου στην είσοδο του λιμανιού. Είναι τα σκάφη κλεισμένα μέσα και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μεροκάματο να ζούμε τις οικογένειές μας. Γιατί έχει αβαθεί και όταν έχει λίγο καιρό δεν μπορούμε να μπούμε και να βγούμε. Είναι επικίνδυνο και για την ασωματική μας ατζερότητα και για τις περιουσίες μας. Εγώ πριν από ένα μήνα έπαθα μια ζημιά στο σκάφος, πιάσε 2.000 ευρώ. Και χτύπησα προπέλες, αξόνους και τα κανάφιστα. Δεν μας δίνει μια λύση. Από εβδομάδα σε εβδομάδα δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν μικροπαρεμβάσεις στο αλιευτικό καταφύγιο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ψαράδες, δηλώνει ο Γιάννης Βαρδαβάς. Πήραμε την απόφαση να παρέμβουμε πάλι όπως και την προηγούμενη φορά, να ανοίξουμε την μπούκα του λιμανιού για να εξυπηρετηθούν οι ψαράδες. Είναι και το άλλο ζήτημα, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, ότι πολλοί κάτοικοι του Καστρίου τώρα, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν και τις ταβέρνες τους, δεν θέλουν να αδειάσουμε το λιμάνι τώρα, γιατί το καλοκαίρι, λέει, θα τους χαλάσει τη θάλασσα, θα θολώσει με τους άμμους που θα βγάζουν και μας λένε να αφήσουμε να περάσει το καλοκαίρι και μετά να την αδειάσουμε. Γιατί αν δουν, λέει, θολεί τη θάλασσα, και εύλογο είναι αυτό, δεν θα πάει κανείς τουρίστας εκεί. Η δεύτερη παρέμβαση, η μεγάλη, για να αδειάσει το λιμάνι, εκεί τώρα μπορεί να καθυστερήσει και να πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, ώστε να ικανοποιηθούν και οι δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, άγωνος κατέθηκε ο διαγωνισμός για την πώληση της Σάμου, η οποία απομακρύνθηκε από το αλιευτικό καταφύγιο της Άρβης, καθώς αυτή ανήκει σε κτηματική υπηρεσία. Εμείς δεν μπορούμε σε αυτό το σημείο να παρανομήσουμε, τέλος πάντων, έτσι, και πρέπει να. Γιατί η νομοθεσία είναι ότι είναι στη δικαιοδοσία της κτηματικής υπηρεσίας να βγει η άμμος σε πληθυσμό. Ναι. Παρότι η θέλησή μας είναι και η άμμος να επιστραφεί στο φυσικό της χώρο, δηλαδή στις παραλίες. Η κτηματική υπηρεσία είναι εκείνη η οποία θα δώσει το OK, αν την πουλήσει, αν θα τη δώσει στο Δήμο, αν θα τη δώσει οπουδήποτε άλλο. Μπορεί όμως η κτηματική υπηρεσία, αν θέλει, να τη δώσει στο Δήμο. Αυτό θα ρωτήσετε την κτηματική υπηρεσία, όχι εμάς. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εμάς, αυτό που μας επέβαλε η κτηματική υπηρεσία είναι ότι εγώ θέλω να μου φυλάξετε την άμμο και μάλιστα η υπευθύνη μας και η υπευθύνη του εργολάβου, για να μην πάνε να την πάρουν από εκεί, μέχρι να βρούμε πλειοδότη να την πουλήσουμε. Την ίδια ώρα επιδεινώνεται το πρόβλημα της διάβρωσης της ακτογραμμής, με το Μινά Σταυρακάκη να επισημαίνει ότι δεν έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις, καθώς η μελέτη που εκπονήθηκε δεν έχει τύχει χρηματοδότησης. Έχουμε κάνει ήδη μια μελέτη για τον Κερατόκοπο και τώρα ξεκινάμε και για την Άρβη.